Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές που έδειξαν μία ανοχή για να μπορέσω να μιλήσω λίγο νωρίτερα, γιατί οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αυτές τις μέρες είναι ιδιαίτερως αυξημένες λόγω της προετοιμασίας των εκλογών. Θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα μία μικρή αναφορά όμως, επειδή δεν είναι τώρα παρόν στην αίθουσα, αλλά επειδή ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο βεβαίως έχει δικαίωμα να κάνει όσο οξία κριτική θέλει στην κυβέρνηση, βουλευτής αντιπολίτευσης είναι άλλωστε, αλλά καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιούνται όροι όπως κοινοβουλευτική χούντα. Μπορεί να είμαστε νεότεροι σε ηλικία, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι ιστορικό βάρος έχουν για τη χώρα μας αυτοί οι όροι. Καλό θα ήταν να αποφεύγονται από βουλευτές όλων των δημοκρατικών πτερήγων της Βουλής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι με την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο κύριος Μητσοτάκης προσφέρει τελικά άθελά του μια πολύτιμη υπηρεσία στη χώρα, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να μετατρέψει αυτή την πρόταση σε ψήφο εμπιστοσύνης και επιτέλους να συζητήσουμε για την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να μιλήσουμε για τα πεπραγμένα, αλλά και για το σχέδιο κάθε πολιτικής δύναμης για την επόμενη μέρα της χώρας και της οικονομίας. Να τοποθετηθούμε εν ολίγης για αυτά τα οποία πραγματικά καίνε τους Έλληνες πολίτες. Αυτά τα οποία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες θα έλεγα, αποφεύγει συστηματικά να συζητήσει όπως ο διάολος του Λιβάνι. Γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Αύγουστο του 2018 και μετά, από όταν δηλαδή καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, παρακολουθούμε από τη Νέα Δημοκρατία και το μηντιακό σύστημα το οποίο τη στηρίζει μια τεράστια εκστρατεία παραπληροφόρησης και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Ο στόχος είναι ένας. Να μην συζητηθούν ποτέ τα πραγματικά επίδικα, τα προγράμματα, οι προτάσεις, οι θέσεις των κομμάτων για την οικονομία, για το κοινωνικό κράτος, για την εργασία και τα δικαιώματα, για την Ευρώπη, μιας και έχουμε και ευρωεκλογές μπροστά μας, και για τη δημοκρατία. Μου έκανε εντύπωση μια αποστροφή του λόγου του κ. Μητσοτάκη μόλις προχθές στην εναρκτήρια ομιλία του, σε αυτή την τρίμερη συζήτηση, η οποία μάλιστα δεν έχει συζητηθεί στην Βουλή αυτές τις μέρες. Είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό της λογικής που έχει η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος προσωπικά, από τα πρακτικά διαβάζω, θα συζητήσουμε και για την οικονομία, αφού συζητήσουμε όμως πρώτα για το μείζον. Δηλαδή η οικονομία δεν είναι το μείζον. Τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, δεν είναι το μείζον για τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η αποστροφή. Δεν ξέρω αν του ξέφυγε ή αν όντως εσκεμμένα ένας λογογράφος του το είχε γράψει, αυτή η αποστροφή του λόγου του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο έγινε σαφές, πιο ξεκάθαρο από κάθε άλλη φορά στην προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή, ήταν ότι όποιος έχει την μηντιακή υπεροπλία επιλέγει την αντιπαράθεση με όρους κυτρινισμού, ενώ όποιος έχει την πολιτική υπεροπλία επιλέγει την αντιπαράθεση με προγραμματικούς όρους. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για την αντιπαράθεση με προγραμματικούς όρους. Και πρώτα απ' όλα βεβαίως για την οικονομία. Και εδώ οι αριθμοί νομίζω μιλούν από μόνοι τους. Την περίοδο 10-14 πήρατε μέτρα 63 δισεκατομμύρια ευρώ και τι καταφέρατε, βυθίσατε την οικονομία, απώλεια εθνικού εισοδήματος 25% και ανεργία να έχει εκτοξευθεί στο 28%. Και μάλιστα, παρόλη αυτή την πρωτοφανή για καιρό ειρήνης δημοσιονομική προσαρμογή, δεν καταφέρατε ποτέ να πιάσετε ούτε τους στόχους που ήδη είχατε συμφωνήσει με τους δανειστές, με αποτέλεσμα η αξιοπιστία της χώρας να βρεθεί στον αδύρα. Αυτή είναι σε τίτλους η κληρονομιά την οποία άφησαν στην ελληνική οικονομία οι κυβερνήσεις της περίοδου 2010-2014. Υπάρχει κάποια σύγκριση μεταξύ αυτών των πεπραγμένων και όσων συνέβησαν τα τελευταία 4 χρόνια, την περίοδο 2015-2019, όταν αυτή η κυβέρνηση, η δικιά μας κυβέρνηση, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες αντίξωες συνθήκες και με ένα πολύ ισχυρό μέτωπο εναντίον της εντός και εκτός συνόρων, κατάφερε να ξαναστήσει την οικονομία στα πόδια της, κατάφερε να αποκαταστήσει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και να ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές. Και το πιο σημαντικό βεβαίως, κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και την ασφυκτική επιτροπία στην οποία οι δικές σας κυβερνήσεις την είχαν βάλει το 2010. Γιατί βεβαίως, τι να συγκρίνουμε. Να συγκρίνουμε το 25% ύφεση το 10-14
με την ανάπτυξη την οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία 2 χρόνια, 2 και 2,5% και με όλους τους διεθνείς οργανισμούς να λένε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι διατηρήσιμη και τα επόμενα χρόνια. Το 28% της ανεργίας με την επιτυχία της κυβέρνησής μας να μειώσει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες την ανεργία τα τελευταία 3 χρόνια. Τον αποκλεισμό από τις αγορές με την επιτυχή έξοδο σε αυτές το τελευταίο διάστημα με ιστορικά χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανειζόμαστε σήμερα. Αυτά είναι τα γενικά συγκρίσιμα μεγέθη, αν θέλετε, στο οικονομικό πεδίο και νομίζω ότι τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω και μια ειδική αναφορά, επειδή για τα θέματα της οικονομίας υπάρχουν και άλλα θέματα, ενδεχομένως τα οποία έχουν πάρει δευτερεύουσα θέση στην δημόσια συζήτηση και σχετίζονται και με το χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειριζόμουν την προηγούμενη περίοδο στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Είδαμε λοιπόν τη χώρα μέσα σε περίοδο κρίσης να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Με όλα τα μεγάλα έργα, όπως οι οδικοί άξονες, να είναι πλήρως παγωμένα, τα οποία εμείς καταφέραμε τελικά να υλοποιήσουμε. Και τη χώρα βεβαίως για όλες αυτές τις αποτυχίες του προηγούμενου διαστήματος να κινδυνεύει να πληρώσει πρόστιμα πολλών δισεκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με υπερδεσμεύσεις τα σχηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και στο αναπτυξιακό νόμο ξεπερνούσαν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ όταν την ίδια στιγμή εντάσσονταν σοριδών έργα μέχρι την τελευταία μέρα πριν του Ιανουαρίου του 2015 στα προγράμματα αυτά, χωρίς καμία αντίστοιχη δέσμευση πόρων, υπονομεύοντας έτσι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Αυτή ήταν η κληρονομιά των προηγούμενων κυβερνήσεων που μας παρέδωσε, μας κληροδότησε στο Υπουργείο Οικονομίας. Αυτά καταφέραμε να εξυγειάνουμε τα προηγούμενα χρόνια και να φέρουμε τη χώρα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης, στην κορυφή, στην δυνατότητα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και άρα στη δυνατότητα να αξιοποιηθούν αυτά για την υλοποίηση πολύ σημαντικών έργων για την ελληνική οικονομία, ειδικά μέσα στις συνθήκες της κρίσης. Στην εργασία και στις συντάξεις, βεβαίως, επίσης, η σύγκριση είναι για σας πάρα πολύ επιβαρυντική. Σας τα είπε αναλυτικά λίγο νωρίτερα η Υπουργός Εργασίας και για τις συντάξεις και για τα ελληματικά ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία μετατρέπηκαν σε πλεονασματικά, και για το κόψιμο του κατώτατου μισθού και την εγκαθίδρυση του υποκατώτατου, τα οποία εμείς καταφέραμε να αντιστρέψουμε. Αυτές είναι επιτυχίες της κυβέρνησής μας, οποίες βεβαίως εσείς δεν θα μπορούσατε ούτε καν να τις ονειρευτείτε. Και νομίζω ότι δεν θα είχε νόημα να επεκταθούμε, ήδη αναλύθηκαν και από συναδέλφους στις προηγούμενες ημέρες, οι επιτυχίες στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, με τους ανασφάλιστους και με την πρωτοβάθμια υγεία, την οποία χρηματοδοτήσαμε το προηγούμενο διάστημα, με τα κέντρα κοινότητας, με τη δυνατότητα στήριξης ευπαθών ομάδων, με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς που διπλασιάσαμε σχεδόν τον αριθμό των παιδιών που τα τελευταία 3 χρόνια μπαίνουν δωρεάν μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μιας και αναφέρθηκα στους ευρωπαϊκούς σταθμούς, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, πιο αναλυτική αναφορά, στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ζητήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά μιας και βρισκόμαστε και λίγες μόλις μέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τι συνέβη λοιπόν στην τοπική αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα 8-9 χρόνια? Είχαμε μια πολιτική από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, την περίοδο 10-14, η οποία οδήγησε σε περικοπή της δημόσιας χρηματοδότησης προς τους Δήμους και τις περιφέρειες κατά 60%. Και μάλιστα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 80% όταν μιλάμε για τους επενδυτικούς πόρους που αφορούν τους 2 βαθμούς της αυτοδιοίκησης. Αυτά κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς από την μεριά μας, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να αυξήσουμε φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και να δημιουργήσουμε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο μέσα σε λιγότερο από 1 χρόνο έχει χρηματοδοτήσει με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ τους Δήμους σε όλη τη χώρα για την υλοποίηση σημαντικών τοπικών υποδομών, τα οποία λίμναζαν, τα οποία δεν είχαν ξεκινήσει, είχαν αφαιθεί στην τύχη τους και τα είχαν παρατήσει οι αυτοδιοικητικές αρχές εδώ και πολλά χρόνια. Στο κομμάτι των προσλήψεων, προηγούμενες κυβερνήσεις, εσείς παγώσατε τις προσλήψεις με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι να φτάσουν στα όρια της δυνατότητας να λειτουργήσουν. Είχαμε Δήμους οι οποίοι δεν είχαν ούτε έναν μηχανικό, ούτε έναν λογιστή στο λογιστήριό τους, ούτε έναν νομικό στη νομική τους υπηρεσία, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταρτήσουν στοιχειοδός έναν προϋπολογισμό, να τον περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να λειτουργήσουν.
Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, αυτή την πολύ δύσκολη πραγματικότητα για το χώρο της αυτοδιοίκησης, προχωρήσαμε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα προσλήψεων. Με 8.500 προσλήψεις στο χώρο της καθαριότητας, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και με ένα τριετές πλάνο για την τριετία 19-20-21 προσλήψεων επιστημονικού προσωπικού σε όλους τους δήμους της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Επιχειρήθηκε επίσης από εσάς, από τις δυνάμεις της σημερινής αντιπολίτευσης, την περίοδο 10-14, η εκχώρηση σημαντικών κρίσιμων λειτουργιών της αυτοδιοίκησης στον ιδιωτικό τομέα, σε εργολάβους, όταν επιβάλλατε ένα καθεστώς ελαστικής απασχόλησης για δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Εμείς αντιστρέψαμε αυτή την τάση ιδιωτικοποίησης, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και εξοικονομώντας χρήματα για τους πολίτες. Έρουμε σταδιακά όλες τις αδικίες οι οποίες υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια στον χώρο της αυτοδιοίκησης ως προς τους εργαζόμενους του ΣΟΤΑ και μάλιστα για πολλές από αυτές ο κύριος Μητσοτάκης, ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε προσωπική ευθύνη ως τότε υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης το 2014. Αναφέρομαι στους σχολικούς φύλακες, αναφέρομαι στους δημοτικούς αστυνομικούς, σε κατηγορίες εργαζομένων δηλαδή, οι οποίες αποκαθίστανται από την κυβέρνησή μας μετά από την καταστροφική πολιτική της περίοδου 10-14. Και βεβαίως δεν σταματήσαμε μόνο εκεί. Μονιμοποιήσαμε ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό θεσμό, το βοήθεια στο σπίτι, για τους δήμους σε όλη την Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει εδώ και 20 χρόνια και οι εργαζόμενοι σε αυτό τελούσαν σε καθεστώς ομοιρίας. Ενώ και το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σημαντικά μέτρα στήριξης και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, όπως είναι, για παράδειγμα, ο πολύπαθος πραγματικά κλάδος των σχολικών καθαριστριών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρισκόμαστε λίγες μόνο μέρες πριν από τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες είναι και η πρώτη εκλογική αναμέτρηση η οποία διεξάγεται στη χώρα μας μετά από σχεδόν 4 χρόνια, γιατί βεβαίως αυτή η κυβέρνηση έχει να επιδείξει μεταξύ όλων των άλλων και μια δυνατότητα να παραμείνει στη διακυβέρνηση χώρας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην περίοδο της κρίσης. Οι εν λόγω εκλογικές αναμετρήσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την πορεία την οποία θα ακολουθήσει η χώρα το επόμενο διάστημα, καθώς βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο, ιστορικό, θα έλεγα, μετέχμιο. Θα συνεχίσουμε και θα εδραιώσουμε μια πορεία σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης και αποκατάστασης κοινωνικής συνοχής, ή θα γυρίσουμε πίσω σε ξεπερασμένες λογικές που εκπροσωπεί δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία και οι οποίες μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και στη βαρβαρότητα των μνημονίων. Πριν από λίγες μέρες, πριν από 3 μέρες, μόλις 7 Μαΐου, ζήσαμε μια ιστορική στιγμή. Γιατί για πρώτη φορά, μετά από σχεδόν μια δεκαετία μνημονίων και περιορισμένης κυριαρχίας, μια ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε στη θεσμοθέτηση παρεμβάσεων με πολύ σημαντική έκταση και βάθος, οι οποίες ακουμπούν πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες επλήγησαν από την κρίση, αλλά και τονώνουν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Γιατί βεβαίως στην εποχή των fake news και του κυτρινισμού, η αλήθεια είναι ότι με αυτήν την κυβέρνηση ξεμπερδεύουμε με τη λιτότητα. Η αλήθεια επίσης είναι ότι περνάμε στη φάση της πραγματικής ανάπτυξης, της ουσιαστικής ανάπτυξης για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Και η αλήθεια αυτή δεν μπορεί να κρυφτεί παρά την λυσαλαία προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα, προσπαθώντας αγωνιωδώς να αλλάξει την ατζέντα, τραβώντας από τα μαλλιά θέματα και αξιοποιώντας τον κυτρινισμό και τη δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας. Η αλήθεια δεν κρύβεται, γιατί η αλήθεια αφορά τη ζωή εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Αφορά την αποκατάσταση αδικιών για τις οποίες η αντιπολίτευση είναι υπεύθυνη. Γιατί πλέον μπορούμε στη βάση ενός συγκεκριμένου σχεδίου, με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, να νομοθετούμε εκ των προτέρων ανάλογα με τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Και βεβαίως αυτή η ιστορική δέσμη μέτρων, την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από 3 μόλις μέρες, δεν είναι κεραυνός ερνηθρία, ούτε κάποιο προεκλογικό τρίκ. Έρχεται σε συνέχεια της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018, της μη περικοπής των συντάξεων, της στήρησης μέχρι κεραίας των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2018, που πλέον όλα
Όλες αυτές οι εξαγγελίες, όλες αυτές οι προτάσεις έχουν γίνει νόμος του κράτους. Επιπλέον, και αυτό κατά τη γνώμη μου πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, η συγκεκριμένη κίνηση της ανακοίνωσης των μέτρων που θα υλοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα και νομοθετικά, αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό σήμα και για όλη την Ευρώπη. Ένα σήμα που δείχνει, λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, ότι στην Ελλάδα η αριστερή κυβέρνηση μπορεί να αποδείξει ότι η λιτότητα, ο νεοφιλελεύθερος δογματισμός και η ύφεση δεν αποτελούν μονόδρομο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ένας εναλλακτικός δρόμος βιώσιμης ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη όχι μόνο αρχίζει να γίνεται πράξη, αλλά είναι και ο μόνος τρόπος για να ανασχεθεί η εκρηκτική άνοδος της ακροδεξιάς, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες γεωπολιτικές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Νομίζω, κλείνοντας, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει να δώσει μια καθαρή απάντηση στον ελληνικό λαό. Συμφωνείτε με αυτά τα μέτρα ανακούφισης, αποκατάστασης αδικιών και αναπτυξιακής δυναμικής που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ή διαφωνείτε? Γιατί μόλις πριν από μια εβδομάδα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, είχε πει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για την 13η σύνταξη. Συμφωνείτε με τον εκλεκτό του κ. Μητσοτάκη, τον κ. Βέμπερ, ο οποίος έσπευσε ελάχιστες ώρες μετά την ανακοίνωση των μέτρων να καταδικάσει αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και να επιτεθεί προσωπικά στον Έλληνα Πρωθυπουργό? Ή θεωρείτε ότι σας κλέψαμε το πρόγραμμα? Πώς? Εντάξει. Πάλι την μπάλα στην εξέδρα. Πάλι την μπάλα στην εξέδρα. Εντάξει, μόνιμη τακτική, θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Πάντως δεν μπορεί την ίδια στιγμή να λέτε ότι τα μέτρα αυτά είναι προεκλογικού χαρακτήρα και την ίδια στιγμή να λέτε ότι σας κλέψαμε το πρόγραμμα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Οφείλετε λοιπόν μια καθαρή απάντηση, γιατί σε λίγες μέρες πάμε και σε εκλογές. Και εγώ είμαι πεπισμένος, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρά την προσπάθεια αυτή από προσανατολισμού, παρά την προσπάθεια από την αξιωματική αντιπολίτευση να πεταχτεί η μπάλα στην κερκίδα, παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην συζητήσουμε τα επίδικα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία, θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός και στις επόμενες ευρωεκλογές θα δώσει τη νίκη στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, ακριβώς γιατί τα πράγματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν αλλάξει. Γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω στις αμαρτωλές εποχές του νεοφιλελεύθερου δογματισμού. Εμείς, απέναντι σε όλη αυτή την προσπάθεια από προσανατολισμού, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με τον κόσμο για να διασφαλίσουμε ένα παρόν και μέλλον που αξίζει στους Έλληνες πολίτες που υπέφεραν τόσα χρόνια εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολιτικών. Γιατί έχουμε απόλυτη πίστη στο κριτήριο και το ένστικτο του ελληνικού λαού που τελικά θα δικαιώσει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,